Επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ένα διανοητικό πείραμα, το κάνουμε μαζί. Έστω ότι η κυβέρνηση ερχόταν εδώ στην Ολομέλεια, ελπίζω να μην σας βάζω ιδέες, μην το κάνετε, είναι διανοητικό πείραμα αυτό, έτσι. Έστω ότι έρχεστε εδώ και λέτε, προτείνετε το εξής, φαίνεται μια τροπολογία, ένα νομοσχέδιο, που λέει το εξής. Κάθε πολίτης της χώρας που δεν έχει εμβολιαστεί θα πληρώνει έναν επιπλέον φόρο, χαράτσι, 100 ευρώ το μήνα. Τα οποία, για να πείσετε και την αντιπολίτευση, θα πηγαίνουν όλα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να θωρακίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε οι εμβολίαστοι να πληρώνουν το κόστος, παράδειγμα. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι αν το εισάγετε αυτό, μην το εισάγετε, αλλά αν το εισάγετε, κάποιοι θα εμβολιαστούν αντί να πληρώνουν 100 ευρώ το μήνα πρόστιμο. Όμως, με μια τέτοια κίνηση θα έχετε τσιμεντώσει εκείνους που αρνούνται το εμβόλιο, επειδή αρνούνται το δικαίωμα ενός αυταρχικού και ανάλγητου καθεστώτος, κράτους, να διαφεντεύει τις ζωές τους. Τελικά θα έχετε δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν θα ανέβουν αρκετά αποτελεσματικά τα ποσοστά εμβολιασμού και θα έχετε διχάσει την κοινωνία με έναν αγοραίο νεοφιλελεύθερο τρόπο. Ελπίζω να μην σας βάζω ιδέες, μην το κάνετε. Είναι διανοητικό πείραμα αυτό. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, λοιπόν, άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω 16 Ιανουαρίου, να έχουν κλείσει το ραντεβού τους, να κάνουν την πρώτη δόση. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ.